Κατά χιλιάδε υποβάλλονται οι δηλώσει για συμμετοχή επιχειρήσεων στον έκτο κύκλο τη επιστρεπτέα προκαταβολή, που έχει λάβει προθεσμία μέχρι την 1η Μαρτίου. Τα κονδύλια τη επιστρεπτέα προκαταβολή είναι περιορισμένα σε σύγκριση με τα κονδύλια που διατέθηκαν στι προηγούμενε και τα ποσά που θα λάβει κάθε δικαιούχο θα είναι μικρότερα σε σχέση με εκείνα του 5ου και 4ου κύκλου. Ενώ όταν θα κλείσει η πλατφόρμα, όσοι έχουν υποβάλει αρχικέ αιτήσει θα κληθούν να οριστικοποιήσουν το αίτημά τους. Είναι μία ράντα που υπολογίζει τη μείωση του τζίρου την περίοδο COVID σε σχέση με την όποια περίοδο αναφοράς έχει ορίσει το Υπουργείο. Από αυτή τη μείωση λοιπόν υπολογίζεται το 20% της μείωσης αυτής, επιδοτεί το κράτος με την επιστρεπτή προκαταβολή 1, 2, 3, 4, 5 και την 6 που έχουμε τώρα. Για τη συγκεκριμένη την 6 μάλιστα υπολογίζεται ο Ιανουάριος ε, του έτους 2021, με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Το ποσό που θα λάβουν θα προκύψει από τον μαθηματικό τύπο που ορίζει η απόφαση με βάση τη μείωση του τζίρου, το προσωπικό, τον ΚΑΔ. Και άλλα οικονομικά στοιχεία, ενώ η πληρωμή αναμένεται να γίνει στι αρχέ Μαρτίου. Το ελάχιστο όριο ενίσχυση για του κλάδου, που δεν είναι κλειστή, διαμορφώνεται σε 500 ευρώ και το ανώτατο στα 50.000 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε χωρί εργαζόμενου θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση των εσόδων του. Από τα χρήματα που θα λάβει η επιχείρηση, αφαιρούνται τα ποσά του επιδόματο ειδικού σκοπού που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε Γι' αυτό λοιπόν πάρα πολλέ επιχειρήσει, ενώ είναι κλειστέ, δεν είναι δικαιούχοι ε, επιστρεπτέα προ, προκαταβολή. Στο ρέθμινο, πάντω, αρκετοί επιχειρηματίε δήλωσαν ότι έμειναν εκτό ρύθμιση, αν και η εστίαση υποτίθεται ότι βρίσκεται εντό πλαισίου. Ζητάμε να βγουν κάποια προγράμματα είτε μέσω περιφέρεια είτε μέσω κεντρική διεύθυνση να βγουν αμυγό για την εστίαση. Μια, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο να είναι αμυγό για, για την εστίαση. Όπως βλέπετε οι επιστρεπτές είναι ασπιρίνη. Η Κρήτη ωστόσο έλαβε ένα μεγάλο μέρος από το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Ενδεικτικά, η Ρόδο έλαβε 241,49 εκατομμύρια ευρώ, η Σαντορίνη 179,26, η Κέρκυρα 147,8, η Μήκονο 106,03 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Κρήτη 488 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 300,48 εκατομμύρια ευρώ ήρθαν στο Ηράκλειο και 187,62 εκατομμύρια ευρώ στα Χανιά.